Δεν είμαστε μόνοι μας. Έχουμε στήριγμα το σωματείο μας. Όλο αυτό το διάστημα έχουμε παρέμβει με μεγάλη προσοχή και ευθύνη για δεκάδες καταγγελίες που φτάνουν καθημερινά για όλα τα παραπάνω. Νιώθουμε ευθύνη απέναντι στις καταγγελίες πολλών συναδέλφων που ανησυχούν πραγματικά για τη ζωή τους, για τη ζωή των οικογενειών τους, αλλά και για την παραπέρα διασπορά του ιού. Ετοίμαστε να γίνεται το τεστ σε όσους συναδέλφους έχουν συμπτώματα και μπαίνουν σε καραντίνα για 14 μέρες, ώστε να προλαμβάνουμε τη διασπορά του ιού από την αρχή. Ζητάμε και είναι επιτακτική ανάγκη εδώ για να βγει όλος αυτός ο όγκος δουλειάς, να γίνουν οι συμβάσεις μας 8 ώρες, να προσληφθούν παιδιά με αορίστου χρόνου και όχι τρίμηνες συμβάσεις 8 ώρες. Δεν θέλουμε την κοροϊδία των μπόνους των 100, 150 και 200 ευρώ. Ζητάμε επίδομα θεγενής εργασίας, γιατί είμαστε μέσα σε υγειονομικές βόβες. Δεν γίνονται απολυμάνσεις σε καθημερινή βάση, ούτε υπάρχει καθαριότητα για όλη τη διάρκεια της λειτουργίας του καταστήματος. Ζητάμε να μας στηρίξουν οι καταναλωτές, να είναι μαζί μας στο δίκαιο αυτόν αγώνα μας, γιατί και αυτοί μπαίνουν μέσα στο σούπερ μάρκετ και θέλουμε να προστατεύσουμε και τη δικιά τους υγεία. Καλούμε τους συναδέλφους μας στα σούπερ μάρκετ να έρθουν σε επαφή με τα σωματεία τους, να δυναμώσουν τα κρατικά σωματεία τους, να συμβάλλουν στην αντίσταση, στη διεκδίκηση. Αυτή είναι η φωνή των εργαζομένων στα σούπερ μάρκετ. Αυτή είναι η φωνή όλων μας. Αυτή η φωνή πρέπει να δυναμώσει.